Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε είναι Τρίτη, 31 Μαρτίου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel Thrakis. Πάμε σε αυτό το σημείο εμείς να συναντήσουμε τους τίτλους των ειδήσεων, όπου θα μας οδηγήσουν ή θα μας δώσουν λεπτομέρειες για το τι ακριβώς θα δούμε στο απόψινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Η αντιμετώπιση των πυρκαγιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αποτέλεσε το σημερινό αντικείμενο της συνεδρίασης του συντονιστικού οργάνου της πολιτικής προστασίας στην Κομοτηνή. Βασικός στόχος η πρόληψη. Η προσέγγιση διαγωνισμοί αποτέλεσαν το αντικείμενο της ειδικότερης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κομοτηνής. Το έγκλημα της γενοκτονίας στον 20ο αιώνα ανέλησε χθες ο αναπληρωτής καθηγητής της νομικής σχολής του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, στα πλαίσια των ειδικότερων εκδηλώσεων του Μορφωτικού Ομίλου Κομοτηνής. Πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης η συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας με θέμα τις πυρκαγιές, όπως αντίστοιχα προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Και θα πρέπει να πούμε ότι εκεί, σε αυτή τη συνεδρίαση, συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Βασικός στόχος ήταν η πρόληψη των πυρκαγιών. Η συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου της πολιτικής προστασίας πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης αφορούς στις πυρκαγιές, όπως προβλέπει ο νόμος και τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με βασικό στόχο την πρόληψη. Ο στόχος είναι καθαρά η πρόληψη. Όλοι οι αρμόδιοι φορείς που θα συμμετέχουν θα συζητήσουμε τι προβλήματα υπάρχουν, τι ενέργειες πρέπει να γίνουν, πώς πρέπει να γίνει ο συντονισμός μεταξύ των όλων των φορέων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να είμαστε περισσότερο έτοιμοι και να μην υπάρξουν προβλήματα για το θέμα των πυρκαγιών. Κάποιες γενικές κατευθύνσεις θα σας πω, που έχουν να κάνουν με τη συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού, που κάθε χρόνο επιβάλλεται να ξεκινήσει και για να είμαστε έτοιμοι την περίοδο που είναι πιο πιθανές οι πυρκαγιές, η πρόσβαση στο δίκτυο τόσο στο αγροτικό όσο και στο δασικό δίκτυο επίσης δηλαδή πρέπει να είναι καλή, πρέπει να ετοιμαστεί και αυτό, η ευαισθητοποίηση του κενού, επίσης ένας άλλος τομέας. Γενικώς θα δούμε πολύ αναλυτικά, θα είμαι παρόν σε όλη τη συνεδρίαση, ότι πώς ακριβώς θα πρέπει να γίνει αυτός ο συντονισμός και θα εξετάσουμε τα πιθανά προβλήματα που υπήρξαν κατά το παρελθόν να μην επαναληφθούν. Οι διαγωνισμοί προσέγγριση αποτέλεσαν το σημερινό αντικείμενο της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κομοτηνής. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι όλα πλέον ακολουθούν την ηλεκτρονική διαδικασία. Ειδικότερα, υπήρχαν ζητήματα που αφορούσαν σε προμήθειες για το Δήμο, για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών, επίσης θέματα που σχετίζονται με τα καύσιμα, αλλά και η έγκριση όρων διακήρυξης της εργασίας με θέμα που επιγράφεται ως αντιπλημμυρικά έργα. Τα θέματα που ξεχώρισαν στις συνεδρίες της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κομοτηνής αφορούσαν κυρίως διαγωνισμούς προσέγγισης, οι οποίοι εφαρμόζονται πλέον ηλεκτρονικά και ειδικότερα αφορούσαν προμήθειες για το Δήμο για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών και για καύσιμα. Τα θέματα που μας απασχόλησαν ήταν κυρίως από διαγωνισμούς οι οποίοι τον τελευταίο καιρό έτρεξαν και ήρθαν στην Οικονομική Επιτροπή για έγκριση. Εφαρμόζουμε πλέον το νέο σύστημα για τους διαγωνισμούς, τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, και οι οποίοι βέβαια ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί είναι αναλόγως με το ποσό. Κυρίως ήταν θέματα προμηθειών για το Δήμο, για τις ανάγκες δηλαδή, των παιδικών σταθμών τρόφιμα κλπ, για καύσιμα, για ηλεκτρολογικό υλικό, όπου αφού είδαμε μία-μία τις υποθέσεις, πήραμε και τις ανάλογες αποφάσεις. Για τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς δεν υπήρχε κάποια έτσι ιδιαίτερη ενημέρωση προς τους Δήμους. Κάποια άτομα προσπαθήσαν, αγωνιστήκανε, χωρίς να έχουν βέβαια και ειδικές γνώσεις, τις οποίες που δεν αποκτήσαν από κάποια σεμινάρια που έπρεπε να γίνει. Παρ' όλα αυτά όμως κάποιοι, βασιζόμενοι στις φιλότιμες προσπάθειες κάποιων υπαλλήλων, φέραν εις πέρα στην αποστολή, ξεκινήσαν το σύστημα των ηλεκτρονικών διαγωνισμών. Μέχρι στιγμής τα πάμε πάρα πολύ καλά. Υπάρχει και από την άλλη πλευρά, από τα άτομα τα οποία συμμετέχουν στους διαγωνισμούς, δεν είχαν και αυτοί την κατάλληλη ενημέρωση.
Τρέχει όμως το σύστημα. Είμαστε περίπου, έχουμε κάνει γύρω στους 4 με 5 αν δεν κάνω λάθος. Καλά πάμε και πιστεύω ότι όσο περνάει και αποκτούμε την εμπειρία ο καιρός, τόσο θα πάμε ακόμη καλύτερα, ας πούμε, και εμείς, αλλά και τα άτομα τα οποία συμμετέχουν στους διαγωνισμούς. Υπήρχαν κάποιες ενστάσεις, πάντα σε κάποιο διαγωνισμό έχει το δικαίωμα κάποιος, εάν κάτι το οποίο κάτι την άποψή του ή του νομικού του, ας πούμε, δεν είναι εντάξει κλπ, να κάνει μια ένσταση. Γι' αυτό είπα ότι εξετάστηκαν και ενστάσεις κλπ και πέρασαν οι ανάλογες αποφάσεις. Ο κ. Πολιτιάδης αναφέρθηκε και στην έγκριση όρων διακήρυξης εργασίας αντιπλημμυρικά έργα. Είναι έγκριση όρων διακήρυξης της εργασίας αντιπλημμυρικά έργα, καθαρισμός για τα χαντάκια που λέτε κλπ. Και είναι μικρά τεχνικά έργα του 2015. Δηλαδή έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού. Δείτε σε λίγο, κυρίες και κύριοι, τα ευρήματα μιας έρευνας που ολοκληρώθηκε και παρουσιάζεται τελικά αύριο στη Χαλκιδική. Σχετίζεται με την Ολλανδική εταιρεία Σόμο, η οποία πριν από 4 μήνες στην Θεσσαλονίκη παρουσίασε την φοροαποφυγή της Ελντοράντο μέσω Ολλανδικών εταιριών στα Μπαρμπέιτος. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα για την οποία θα μας μιλήσει σε λίγο ο πρόεδρος του παρατηρητηρίου κατά της μεταλλουργίας, ο κύριος Στόλης Παγιοργίου. Επίσης, μάθετε λεπτομέρειες για το συμπαραστάτη του Δημότη, ο οποίος ψηφίζεται την Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο θέμα το οποίο ήδη προλογίσαμε και σχετίζεται με τα ευρήματα μιας έρευνας της εταιρείας Σόμο, τα οποία παρουσιάζονται αύριο στην Αθήνα, αφορούν στις πολυεθνικές και συγκεκριμένα στην φοροαποφυγή της Ελντοράντο μέσω Ολλανδικών εταιριών στα Μπαρμπέιντος. Ο πρόεδρος του παρατηρητηρίου κατά της μεταλλουργίας, ο κύριος Στόλης Παγιοργίου, είναι κοντά μας για να μας δώσει λεπτομέρειες για ακόμη μια φορά σε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Κύριε Παπαγιοργίου, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων. Ευχαριστώ για το καλωσόρισμα στην Κομοτηνή, γιατί πια μου λείπει τόσες μέρες. Πόσες μέρες έχετε αριθμίσει αυτή τη φορά? Λείπω ένα μήνα, να σκεφτείτε. Αυτό είναι το μεγαλύτερο διάστημα που λείπω από την Κομοτηνή. Και νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή αφορμή αυτή και η συνέντευξή σας σήμερα στην Ελεύθερη Ραδιοφωνία για να επικοινωνήσουμε. Για δώστε μας λιγάκι το περίγραμμα αυτής της εταιρείας που επιχείρησε την έρευνα, την πραγματοποίησε, ξεκίνησε πριν από 4 μήνες και στην Ελλάδα και τα τελικά της ευρήματα παρουσιάζονται αύριο στην Αθήνα. Η ΣΟΜΟ είναι μια Ολλανδική οργάνωση, μεγάλη οργάνωση και εξειδικευμένη στο θέμα των πολυεθνικών εταιριών. Η έρευνα αυτή δεν έχει ξεκινήσει πριν από 4 μήνες, πριν έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια περίπου. Και πριν από 4-5 μήνες παρουσιάστηκε η πρώτη φάση αυτής της έρευνας στη Θεσσαλονίκη. Αύριο παρουσιάζεται στην Αθήνα η τελική φάση, το συνολικό συμπέρασμα αυτής της ιστορίας, και η παρουσίαση οργανώνεται από το Ίδρυμα Πουλατζάς, από το Press Project και από το μεταλλευτικό παρατηρητήριο το δικό μας. Ποιο ήταν το αντικείμενο της έρευνας, ποιο είναι το ειδικότερο ενδιαφέρον το οποίο μας αφορά και μας γενικότερα στην περιοχή μας και θα αναδειχθεί και πού εστίασε κυρίως το επίκεντρο της έρευνας η συγκεκριμένη οργάνωση και σε ποιες χώρες? Όπως ξέρετε, το υποτίθεται ότι η εξόρυξη χρυσού, η Ελντοράντο δηλαδή, που είναι και σε εσάς και σε εμάς, είναι μια ιστορία η οποία θα αποφέρει εθνικά ωφέλη. Όλη η ιστορία αυτή στηρίζεται στο περίφημο δημόσιο όφελος. Και γι' αυτό καλούμαστε εμείς οι πολίτες να υποστούμε στην καταστροφή, την καταστροφή του τόπου μας, δεδομένου του δημοσίου ωφέλους. Αυτή λοιπόν η ιστορία αποδεικνύει αυτό που φωνάζουμε από χρόνια, ότι ένα δημόσιο όφελος δεν υπάρχει σε κανένα στοιχείο της παραγωγής, αλλά δεν υπάρχει και κανένα στοιχείο φορολόγησης, γιατί οι εταιρείες αυτές, με πρώτη την Ελντοράντο, βρίσκουν τους τρόπους να διαφεύγουν στα νησιά Μπαρμπέιτος. Έτσι λοιπόν, η Ελντοράντο μέσω θυγατρικών Ολλανδικών εταιριών θηρίδων φοροδιαφύγει και όλα τα λεφτά πηγαίνουν στα Μπαρμπέιτος, χωρίς το ελληνικό δημόσιο να εισπράττει ούτε ένα ευρώ. Αυτά όλα βέβαια αποδεικνύονται με αδιάσυστα στοιχεία, δεδομένου ότι τυχόν ψεύδι ή ελλειπή στοιχεία σε αυτή την ιστορία θα προκαλούσαν την οργή και τις μηνύσεις των εταιριών αυτών και κατά της ΣΟΜΟ και κατά του παρατηρητηρίου.
Τώρα, αν θα θέλαμε να δούμε επίσης πόσα χρόνια ακολουθείται η συγκεκριμένη διαδικασία, γιατί φαντάζομαι ότι υποθέτω ότι τα ευρήματα της έρευνας είναι σίγουρα τεκμηριωμένα, αλλιώς νομικά γίνουν και μια σειρά ζητημάτων, όταν δεν συμβαίνει αυτό σε μια έρευνα η οποία έχει τέτοιο περιεχόμενο. Τι θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν, για πόσα χρόνια μιλούμε για μια τέτοια διαδικασία η οποία ακολουθείται, αυτή η διαδικασία της φοροαποφυγής των πολυεθνικών εταιριών που υπάρχουν πολυάριθμες μελέτες γύρω από αυτό. Η Σόμο για άλλες εταιρείες ασχολείται με χρόνια με αυτή την ιστορία. Για την ιστορία της Ελντοράντο ασχολείται ειδικά κάτι περισσότερο από ένα χρόνο. Επί ένα χρόνο λοιπόν συγκεντρώνονται αυτά τα στοιχεία, στάλθηκαν στην εταιρεία για να προβάλλει τυχόν διορθώσεις, αντιρρήσεις ή οτιδήποτε. Η εταιρεία δεν απάντησε σε αυτή την ιστορία, ούτε παρουσιάστηκε στην πρώτη παρουσίαση των στοιχείων στη Θεσσαλονίκη. Είναι και αύριο προσκεκλημένη για να παρουσιάσει τις απόψεις της. Δεν νομίζω ότι θα παρουσιαστεί και αύριο. Τα στοιχεία λοιπόν αυτά είναι αδιάσυστα. Μάλιστα. Τώρα, αν θα θέλαμε επίσης να δούμε έτσι και περισσότερες λεπτομέρειες που μπορούν να αποτελέσουν και ένα πρώτο βήμα για συζήτηση από το ίδιο το παρατηρητήριο, τι θα μου λέγατε? Εσείς απλά συμμετέχετε αγκαλιάζοντας μία προσπάθεια η οποία έχει γίνει και αναδεικνύοντας τον τρόπο λειτουργίας μιας εταιρείας, ή έχετε και μία πιο ουσιαστική συμβολή? Εμείς έχουμε όλα τα στοιχεία για αυτή την ιστορία, για τις μεταλλουργίες και για τα μεταλλεία χρυσού, τόσο στη Χαλκιδική όσο και στην Κομωτινή, όπως ξέρει ο κόσμος στις Κομωτινές. Τα συγκεντρώνουμε και αγωνιζόμαστε για την ιστορία αυτή εδώ και 20 χρόνια περίπου. Στην Κομωτινή είμαι από το 1999. Επομένως, ό,τι στοιχείο υπάρχει σε αυτή την ιστορία και έχει πάρει και η Σόμο από το παρατηρητήριο, είναι ένα στοιχείο θεμελιωμένο μέσα σε βάθος 20 ετών. Δεν υπάρχει αντίρρηση για αυτή την ιστορία, ούτε αμφιβολία. Το θέμα βέβαια είναι ότι αύριο στην παρουσίαση αυτή, εκτός όλων των άλλων ερευνητών παρουσιαστών, θα είναι η βουλευτής του Ευρωκοινοβουλίου, η Εύα Ζολή, η Νορβηγός, μάλιστα, η οποία είναι και αντιπρόεδρος της Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου για τα tax rulings. Τα tax rulings είναι οι περίφημες ιστορίες όπου είναι φορολογικές ειδικές μυστικές συμφωνίες των πολυεθνικών εταιριών με τις κυβερνήσεις των κρατών που κάνουν αυτές τις κομπίνες της φοροαποφυγής. Η πρώτη χώρα σε αυτή την ιστορία είναι η Ολλανδία. Και να σκεφτεί κανείς, ο κύριος Ντάισελμπλουμ μας κουνάει το δάχτυλο εμάς εδώ πέρα για αυτές τις ιστορίες, και η χώρα του είναι ο μεγαλύτερος παράδεισος της φοροαποφυγής των ευρωπαϊκών και των άλλων πολυεθνικών εταιριών. Μάλιστα. Και να κλείσουμε ίσως αυτή την επικοινωνία μας, την κουβέντα, με μία ακόμη εξέλιξη που έχουμε σχετικά με την Χαλκιδική. Ενώ πριν από περίπου 3 εβδομάδες μιλούσαμε για την και χαιρετίζαμε την απόφαση του αρμοδίου υπουργού, του κυρίου Λαφαζάνη, να μπει σιγά σιγά ένα τέλος, δεν θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά μπαίνουν τα πράγματα σε τάξη αναφορικά με τη συγκεκριμένη περιοχή. Τελικά υπάρχει μια εξέλιξη στο εργοτάξιο για την Πέμπτη? Υπάρχει το εξής θέμα. Δύο θέματα ήταν αυτά τα οποία υποτίθεται ότι σε πρώτη φάση θα σταματούσαν επάνω στις κουριές. Το πρώτο θέμα θα είναι η υλοτόμηση του δάσους, το ξερίζωμα του δάσους. Και το δεύτερο θα ήταν το σταμάτημα του εργοστασίου. Για το σταμάτημα του εργοστασίου, ο κύριος Λαφαζάνης εξέδωσε μια απόφαση ανάκλησης μιας θεώρησης έγκρισης δόμησης, πράγμα που σημαίνει ότι η εταιρεία δεν είχε το δικαίωμα επάνω στις κουριές να βάλει ούτε μια βίδα, να μην βάλει ούτε ένα κυβικό μπετόν στην κατασκευή που λέγεται εργοστάσιο εμπλουτισμού επάνω στις κουριές. Το περίεργο είναι ότι το εργοστάσιο αυτό έχουν αποπερατουθεί τα θεμέλια, οι βάσεις, τα πάντα, έχουν τοποθετηθεί όλα τα μηχανήματα, και τώρα την Πέμπτη πηγαίνει επάνω μια ειδική εταιρεία, εργολάβος εταιρεία, η οποία τοποθετεί τα αγκύρια στις βάσεις. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι επειδή όλη η κατασκευή του εργοστασίου είναι προκατασκευή, σιδηρά κατασκευή, αγκυρώνεται επάνω στη βάση και αποπερατώνεται μέσα σε ένα διάστημα ενός μηνός το πολύ. Επομένως, ό,τι και να λέμε, την Πέμπτη, αν
ο κύριος Λαφαζάνης, ο οποίος ενημερώθηκε για αυτή την ιστορία και το Υπουργείο και υπηρεσίες. Από εμάς φυσικά, γιατί εμείς το φέρνουμε σε φως αυτό το πράγμα. Αν δεσπεύσει ο κύριος Λαφαζάνης να ειδοποιήσει τις τοπικές αρχές και να τους σταματήσει, μέσα σε ένα μήνα θα είναι τελειωμένο το εργοστάσιο και ό,τι να λέμε από εκεί και πέρα θα είναι έπειρα πτερόεντα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαγεώργιο, για αυτή την ενημέρωση και εμείς θα τα πούμε σε σύντομο χρόνο και πάλι. Όποτε υπάρχουν εξελίξεις, είμαστε πάντα εδώ. Να είστε καλά. Την αγάπη μου στη Θράκη και στην Κομοτηνή. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια χαρά. Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να μάθουμε λεπτομέρειες για ένα θέμα το οποίο ήδη αναδείξαμε. Θα συζητηθεί, θα ψηφιστεί την Δευτέρα, τη Μεγάλη Δευτέρα, από το Δημοτικό Συμβούλιο. Σχετίζεται με την εκλογή του συμπαραστάτη του Δημότη, ενός θεσμού, ο οποίος δοκιμάστηκε για 2 τετραετίες, αν δεν απατώμε, για τις 2 προηγούμενες θητείες και επαναλαμβάνεται στους Δήμους και αυτή εδώ τη φορά, στο Δήμο Κομοτηνής τη Δευτέρα. Έτσι λοιπόν έχουμε για αυτό το λόγο κοντά μας τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Χαραλαμπίδη, για να μας δώσει λεπτομέρειες. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων. Καλησπέρα, κυρία Θεολόγη. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Να δούμε λοιπόν τι λέει ο κανονισμός, τι περιλαμβάνει η συγκεκριμένη διαδικασία. Ναι, ο συμπαραστάτης του Δημότη προβλέπει μία θέση ενός, όπως γράφει μέσα ο κώδικας, ενός πολίτη, εγνωσμένου κύρους, ο οποίος ουσιαστικά έχει τη λειτουργία του αντίστοιχου συμπαραστάτη του πολίτη που γνωρίζουμε όλοι. Δηλαδή μεσολαβεί μεταξύ των δημοτών και της διοίκησης για να επιλύει προβλήματα τα οποία ενδεχομένως προκύπτουν από τη λειτουργία. Κυρίως απευθύνεται και σε πιο αδύναμες κοινωνικά και οικονομικά τάξεις ανθρώπων. Στην προηγούμενη θητεία είχε εκλεγεί, η νομοθεσία προβλέπει αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ακριβώς για να υπάρχει αυτή η ευρεία συνένεση. Στην προηγούμενη θητεία είχε εκλεγεί, επιτυχώς, δεν είχε καταστεί δυνατόν να εκλεγεί σε όλους τους Δήμους της Ελλάδας. Τώρα, μετά από 7 μήνες περίπου, ξαναξεκινούμε τη διαδικασία και ελπίζουμε να έχουμε και πάλι έναν συμπαραστάτη του Δημότη. Μάλιστα. Αυτή είναι λοιπόν η διαδικασία η οποία περιγράφεται. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου το οποίο αποέστειλε σήμερα το γραφείο του Δημάρχου, γνωρίζουμε ότι οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 7 η ώρα το απόγευμα της Δευτέρας, όπου και θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σωστά? Ναι, χρειάζεται ευρύτατη πλειοψηφία. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό, δηλαδή τα 2/3 όπως προανέφερα. Οι υποψηφιότητες μπορούν να κατατίθενται έστω και τελευταία στιγμή, δηλαδή τη Δευτέρα 7 η ώρα, λίγο πριν την έναρξη. Και αυτά. Και επίσης, αν δεν επιτευχθεί η εκλογή, προβλέπεται μία δεύτερη ψηφοφορία, είτε στην ίδια συνεδρίαση είτε σε κάποια επόμενη, η οποία όμως θέλει πάλι την ίδια πλειοψηφία των 2/3. Θα πρέπει να πούμε ότι την προηγούμενη φορά υπήρξε έτσι, τις 2 προηγούμενες φορές η απόλυτη πλειοψηφία στο πρόσωπο του κυρίου Ερελιάδη, ο οποίος έτσι και με πολύ μεγάλη επιτυχία διεξήλθε έτσι και των καθηκόντων του όλους τις ευρύτες των καθηκόντων σε αυτό το συγκεκριμένο θεσμό. Ακριβώς, και λόγω και της εμπειρίας που είχε και το δημοτικό χώρο, ήταν δημοτικός σύμβουλος, ήταν πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου, ήξερε, προφανώς ήταν ένας άνθρωπος που είχε γνώση του αντικειμένου. Και την άρτια νομική κατάρτιση, οπότε ναι, καταλαβαίνουμε βεβαίως και τι σημαίνει το εγνωσμένου κύρους, πώς ερμηνεύεται αυτή η διάταξη της θέσης ενός πολίτη εγνωσμένου κύρους. Πληρούσε εις ολόκληρον τις προϋποθέσεις ο κύριος Ερελιάδης. Και επίσης θα ήθελα να πω, κάνω ένα συνειρμό τώρα και είδαμε ότι ο συμπαραστάτης του πολίτη από την περιφέρεια τουλάχιστον, η διαδικασία εκεί, λόγω της ίδιας προϋπόθεσης την οποία θέσεται της πλειοψηφίας, αυξημένης πλειοψηφίας των 2/3, δεν κατέστη δυνατόν λοιπόν λόγω αυτής της προϋπόθεσης να εκλεγεί τελικά συμπαραστάτης του πολίτη. Μάλιστα, είναι ένας θεσμός λοιπόν ο οποίος έρχεται τι να καλύψει, κύριε Πρόεδρε? Έπρεπε να καλύψει τις γνωστές, τώρα ας το πούμε, εν πάση περιπτώσει, τις λειτουργίες της ελληνικής διοίκησης. Διότι οποιοδήποτε πολίτης ο οποίος έχει μία εμπειρία ή μία οικονομική επιφάνεια μπορεί να ανταπεξέλθει. Αλλά κάποιος οικονομικά αδύναμος, όταν βρίσκει μετά κάποιες δυσλειτουργίες
της διοίκησης, οι οποίες μπορεί να δεν είναι κακόβουλες, δηλαδή δεν προέρχονται από μια έτσι, κακή διάθεση mm-hmm. είτε υπαλλήλων, αλλά είναι από τις δομικές mm-hmm. αδυναμίες που έχει η διοίκηση, δηλαδή η υποστελέχωση, η κακή οργάνωση κάποιων υπηρεσιών. Τώρα δεν θέλω να αναφέρω παραδείγματα. Πολλές φορές αυτά χρειάζεται η συνδρομή του συνηγόρου αυτού, ο οποίος του συμπαραστάτη, ο οποίος θα βοηθήσει τους πιο αδύναμους έτσι, να εξυπηρετηθούν, εν πάση περιπτώσει. Αλλά βοηθάει και τους διοικούντες, διότι πολλές φορές οι υπάλληλοι έχουν όλη την καλή διάθεση για να εργαστούν, αλλά πολλές φορές, ακριβώς επειδή έχει μια συνολική εικόνα της λειτουργίας του Δήμου, μπορεί να αναδείξει εκείνα τα τρωτά σημεία και εκείνες τις αδυναμίες, ώστε και με την έκθεση που κάνει την ετήσια, ώστε και εμείς, η διοίκηση από τη μεριά μας, ακριβώς να μπορέσουμε να τις διορθώσουμε και να γίνουμε και πιο αποτελεσματικοί απέναντι στον κόσμο. Και η επαφή έρχεται συνήθως είτε τηλεφωνικά είτε διαζώσεις, έτσι. Τηλεφωνικά διαζώσεις, ναι, ξέχασα να πω ότι ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να υποστηρίζει, να συνεπικουρεί το λειτουργήμα του συμπαραστάτη με γραμματιακή υποστήριξη, ένα γραφείο κτλ. Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν πώς θα πάει και αυτός ο θεσμός, αυτή η διαδικασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψε, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Πληροφορίες όποιος mm-hmm. θέλει, φυσικά μπορεί να έχει από το γραφείο του Πρόεδρου της Γραμματείας της Πολιτικής Υποστήριξης, το γραφείο του Πρόεδρου στο Δημαρχείο, για ακριβώς τι χαρτιά χρειάζονται και τι πληροφορίες. Μάλιστα. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Εγώ, κύριε Θεολόγη, έγινε. Γεια σας. Γεια σας. Πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ολογραφικού Μουσείου Κομωτινής μία ακόμη εκδήλωση, η οποία εντάσσεται στην σειρά Μορφωτικές Συναντήσεις 2014-2015 που διοργανώνει ο Μορφωτικός Όμιλος Κομωτινής. Αυτή τη φορά το θέμα σχετίζονταν με τη γενοκτονία στον 20ο αιώνα και ο μιλητής ήταν ο αναπληρωτής καθηγητής της Νομικής Σχολής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος. Το θέμα αφορούσε γενοκτονίες και επιγράφονταν. Συνέβη, επομένως, μπορεί να συμβεί και πάλι το έγκλημα της γενοκτονίας στον 20ο αιώνα. Η εκδήλωση ομιλία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Λογογραφικού Μουσείου Κομωτινής που διοργάνωσε ο Μορφωτικός Όμιλος με ομιλητή τον αναπληρωτή καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο και θέμα συνέβη επομένως μπορεί να συμβεί πάλι το έγκλημα της γενοκτονίας στον 20ο αιώνα. Είναι μια φράση την οποία έγραψε ένας γνωστός Ιταλός συγγραφέας εβραϊκής καταγωγής, ο Πρίμο Λέβι, ο οποίος ήταν και κρατούμενος στο Auschwitz, ήταν από τους επιζώντες του Auschwitz, και δεν είναι αισιόδοξη φράση και αυτό γιατί η εμπειρία του 20ου αιώνα δεν μας επιτρέπει να έχουμε αισιοδοξία. Είναι εκτός από αιώνας της πρόοδου και της λογικής, είναι και αιώνας των μαζικών δολοφονιών και ειδικότερα του εγκλήματος της γενοκτονίας. Ο όρος εισήχθη σαν νομικός κυρίως όρος εξαιτίας του ολοκαυτώματος των Εβραίων. Τότε όλη η ανθρωπότητα είπε ποτέ ξανά, αλλά το είδαμε να επαναλαμβάνεται μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Βοσνία, στη Σρεμπρένιτσα, το είδαμε να επαναλαμβάνεται στη Ρουάντα το 1994 και δυστυχώς η αρχή του παρόντος αιώνα, του 21ου αιώνα, δεν μας δίνει ενθαρρυντικά μηνύματα ότι το ποτέ ξανά το εννοούσε πραγματικά η ανθρωπότητα. Έχουμε τις μαζικές δολοφονίες στο Δυτικό Σουδάν, για τις οποίες διώκεται ο πρόεδρος της χώρας στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για το έγκλημα της γενοκτονίας. Και τους τελευταίους μήνες έχουμε σε εξέλιξη την τέλεση μαζικών δολοφονιών στον ευρύτερο χώρο της Μέσης Ανατολής από την οργάνωση του Ισλαμικού κράτους και στην Νιγηρία από την οργάνωση Boko Haram. Επομένως, νομίζω ότι το απεσιόδοξο αυτό μήνυμα ανταποκρίνεται περισσότερο στην πραγματικότητα. Απλά η ευχή είναι ότι πλέον η ύπαρξη της διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης, η λειτουργία του δικαστηρίου για τη Ρουάντα, για την πρώην Ιουγκοσλαβία, η ύπαρξη του διεθνούς ποινικού δικαστηρίου ως μονίμου θεσμού, θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά. Αυτός που αποφασίζει να τελέσει ένα έγκλημα λαμβάνει μία
απόφαση, το τελείως μέσο για την επίτευξη ενός σκοπού, όχι ως αυτοσκοπό. Και αυτό συμβαίνει με το έγκλημα της γενοκτονίας. Είναι μέρος μιας στρατηγικής για να απομακρυνθεί μια ομάδα και χρησιμοποιείται ως η τελευταία εναλλακτική επιλογή όταν άλλες επιλογές κριθούν ότι δεν είναι αποτελεσματικές. Τις κρίνει ο δράστης, μάλλον οι δράστες κρίνουν ότι δεν είναι αποτελεσματικές αυτές οι άλλες εναλλακτικές επιλογές, αλλά αποφασίζοντας να το τελέσουν παίρνουν ένα μεγάλο ρίσκο. Αλλά σήμερα πλέον οι πιθανότητες να διωχθεί και να τιμωρηθεί κάποιος για αυτό και για άλλα διεθνή εγκλήματα είναι πολύ περισσότερες από πριν το 1994 και το 1993 που είχαμε τις θηριωδίες στη Ιουγκοσλαβία και τη γενοκτονία στη Ρουάντα. Οι εξετάσεις για το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας θα πραγματοποιηθούν στις αρχές Μαΐου και πιο συγκεκριμένα στις 9 και 10 Μαΐου. Οι αιτήσεις έχουν ήδη υποβληθεί και το ενδιαφέρον των υποψηφίων θεωρείται από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση έντονο, αφού υπέβαλαν συνολικά αίτηση 193 ενδιαφερόμενοι. Στις 9 και 10 Μαΐου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Με τις αιτήσεις ήδη να έχουν υποβληθεί και το ενδιαφέρον να είναι μεγάλο, αφού μέχρι στιγμής οι ενδιαφερόμενοι έφτασαν τους 193. Οι εξετάσεις για την απόκτηση γλωσσομάθειας θα γίνουν στις 9 και 10 Μαΐου. Ήδη οι αιτήσεις έχουν υποβληθεί. Έχει τελειώσει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αυτών στη τέλος Φεβρουαρίου. Οπότε έχουμε μια συγκέντρωση όλων των ενδιαφερομένων για να συμμετάσχουν σε εξετάσεις και είναι περίπου ακριβώς είναι 193 μαθητές που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του πτυχίου γλωσσομάθειας. Μεγάλο ενδιαφέρον, εδώ θα γίνουν εξετάσεις σε όλες τις γλώσσες, γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, ισπανικά, εκτός από τουρκική γλώσσα. Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γάμα 2, πιστοποιητικό γλωσσομάθειας γάμα 2, θα γίνουν εξετάσεις εδώ, εκτός από τα ισπανικά και τα γερμανικά που θα γίνουν στην Θεσσαλονίκη. Η μερίδα με περιεχόμενο την εφαρμογή και τη χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης. Ας δούμε λοιπόν τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με τους υποψήφιους προμηθευτές του Δημοσίου. Ενημερωτική μερίδα για την εφαρμογή και χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων που αφορούσε όλους τους υποψήφους προμηθευτές του Δημοσίου πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης. Είμαστε σε μια ημερίδα την οποία οργανώνει το Επιμελητήριο με σκοπό να ενημερώσει τα μέλη του για το νέο τρόπο διαγωνισμών που θα γίνονται από το Δημόσιο για ποσά πάνω από 60.000 ευρώ. Ο σκοπός της ημερίδας είναι σε πρώτη φάση να ενημερώσει τα μέλη του Επιμελητηρίου τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτούς τους διαγωνισμούς. Το νέο πλαίσιο, το νέο αυτό πλαίσιο ισχύει και τρέχει πλέον και αρκετοί οι διαγωνισμοί που ήδη γίναν κηρύχθηκαν άγονοι. Γι' αυτό το λόγο υπήρχε ενδιαφέρον και από στελέχη της περιφέρειας προκειμένου να υπάρχει συμμετοχή στους διαγωνισμούς και οργανώθηκε αυτή η μερίδα με σκοπό να πληροφορηθούν τα μέλη και να μπορούν να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς. Οι συμμετοχές είναι ικανοποιητικές γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα στους περισσότερους λόγω άγνοιας του νέου συστήματος να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς. Με αυτή την είδηση, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται για απόψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel Thrakis. Μείνετε μαζί μας διότι αμέσως μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα ακολουθεί η εκπομπή του Κώστα Τοκότσι 90 συν και ο ίδιος μας οδηγεί στο τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Από όλους εμάς, πολλές ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Κυρίες και κύριοι, καληνύχτα σας.